Ντάνστον και Σίμον. Αυτοί λοιπόν οι πέντε που αρχίζουν το παιχνίδι. Φες που πήρε μια σχετικά εύκολη νίκη παρά το 75-68 στον πρώτο αγώνα, ένα μάτς που ποτέ δεν έμεινε πίσω στο σκορ, με τον Μίσιτς να σκοράρει 21 πόντους με 4 στα 5 τρίποντα και να έχει 7 ασίστ. Μπαρτσελόνα που ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ, αλλά μείωσε στα τελευταία 5 λεπτά, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει στην πραγματικότητα. Η Μπαρτσελόνα όμως κατάφερε να πάρει μια νίκη θρίλερ με 72-74. Στον δεύτερο αγώνα, ενώ η ΕΦΕΣ ξεκινάει με εύστοχο τρίποντο από τον Κρίνοσλαβ Σίμον για τους πρώτους της πόντους στο παιχνίδι, ελεύθερος ο Σίμον δεν δίστασε να σουτάρει. Μπλάζιτς, Τόμιτς και τώρα Ερτέλ απέναντι στην παλιά του ομάδα. Μπαρτσελόνα λοιπόν νίκησε, έφερε στα ίσα τη σειρά και πήρε το πλεονέκτημα έδρας με 74-72. Μια φοβερή μάχη την οποία καθόρισε ένα lay-up του εξαιρετικού Άνταμ Χάγκα που είχε 17 πόντους στα τελευταία 28 δευτερόλεπτα. Πολύ καλός και ο Τόμιτς με 13 στον δεύτερο αγώνα. Ο Σέιν Λάρκιν είχε 18. Ο Ερτέλ καταφέρει να ισοφαρίσει με το φλόουτερ, αν και φάνηκε ότι η μπάλα γλιστράει από τα χέρια του. Μάλλον να μειώσει 2-3. Έφεσε και βάλει τρίποντο στην πρώτη της επίθεση. Η Μπαρτσελόνα πιέζει από πολύ νωρίς. Μίσιτς, το jump shoot για την ΕΦΕΣ, δεύτερο shoot στο στόχο, αυτή τη φορά από μεσαία απόσταση 2-5 από το καλάθι του Ροντρίγκ Μπομπουά, που ως τώρα στη σειρά δεν έχει σουτάρει ούτε ένα τρίποντο. Αυτό είναι έκπληξη πρώτου μεγέθους, τίποτα βάζει πάντως. Το Μίτς των Σίγκλετων, το Μίτς ποστάρει τον Ντάνστον και παίρνει το φάουλ. Φάουλ που έκανε όμως, δεν ξέρω αν το έκανε ο Ντάνστον ή ο Μόερμαν, που δίπλωσε για βοήθεια πάνω στον Τόμιτς. Πάντως, ό,τι και αν έχει, σε όποιον και αν έχει καταλογιστεί το φάουλ, για να δούμε εδώ. Ο Ντάνστον έχει δοθεί το φάουλ, αν και πήρε μπάλα. Πρώτο φάουλ για τον Μπράιαν Ντάνστον. Διαιτητές ο Χριστοδούλου, ο Έλληνας Χριστοδούλος, Σάσα Πούκλο, Σλοβαίνος και Ιαν Πάντερ, η Γερμανίδα. Με τις δύο βολές του Τόμιτς, η Μπαρτσελόνα μειώνει σε 4-5 και συνεχίζει να πιέζει σε όλο το γήπεδο. Προσπαθώντας να δημιουργήσει ζητήματα στην επιθετική λειτουργία της ΕΦΕΣ, η μπάλα χαμηλά στον Ντάνστον, από το έδαφος τη μαζεύει και την καρφώνει ο Ντάνστον για το 4-7. Πρώτο καλάθι του Ντάνστον που φάνηκε να χάνει την επαφή του με την μπάλα. Παρ' όλα αυτά τη μάζεψε από χαμηλά και κατάφερε να την καρφώσει, ήταν μόνος του. Εφές έχει ξεκινήσει πολύ καλά επιθετικά. Ο Ερτέλ δοκιμάζει για τρεις. Το rebound στα χέρια του Σιμών. Ο Κροάτης κουβαλάει την μπάλα και περνάει το κέντρο. Η Μπαρτσελόνα που συνεχίζει να πιέζει, αλλά αυτό δεν της έχει αποδώσει κάτι. Σουτ από τη γωνία του Μπομπουά, να και το τρίποντο που έψαχνε ο Μπομπουά σχεδόν όλη τη σειρά. Ο οποίος δεν είχε δοκιμάσει καν τρίποντο, είναι το πρώτο τρίποντο που δοκιμάζει και το πρώτο τρίποντο που βάζει ο Μπομπουά σε αυτή τη σειρά, που ήδη έχει 5 πόντους. Για το 4-10 το hook του Τόμιτς, το follow από τον Κλαβέρ για το 6-10. Αποτελεί έκπληξη ότι ένας δεινός σουτέρ όπως ο Μπομπουά δεν είχε σουτάρει ακόμη για τρεις στη σειρά. 6-10 με την Μπαρτσελόνα να παίρνει το rebound, τον Ερτέλ να προσπαθεί αλλά να μην βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα της ΕΦΕΣ που έχει επιστρέψει. Τόμιτς του ανοίγει χώρο, ο Τόμιτς, ο Ερτέλ μπροστά στον Ντάνστον και καλό του φίλο Μπράιαν Ντάνστον. Ο Τόμιτς στο hook. Ερτέλ που ήταν ένας από τους κουμπάρους, τους 7 κουμπάρους του Ντάνστον στον γάμο του με Ελληνίδα την Άννα Καβάσιλα
το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Αθήνα. Σιμών ελεύθερος για 3, 6-13 από τον Κρούνοσλαβ Σιμών, ο οποίος έχει ήδη 2 στα 2 τρίποτα. Η θετική λειτουργία της ΕΦΕΣ είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν σε οποιοδήποτε από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τουλάχιστον με αυτό το μικρό δείγμα γραφής. Με κριτήριο αυτά τα 4 λεπτά, ο Τόμιτς από την κορυφή για το 8-13. Δεν ακολούθησε τη φάση ο Ντάνστον, του δώσε το σούτ, το πήρε ο Τόμιτς και σκόραρε. Μίσιτς, Μόερμαν, σιωπηλός μέχρι τώρα, Ντάνστον στην απέναντι πλευρά. Μίσιτς, βρήκε μπροστά του τον Τόμιτς, βήμα πίσω το jump shoot από τον Μίσιτς, το rebound από τον Σίγκλετον. Εφές που προηγείται από την πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Διείσδυση από τον Ερτέλ, ίσως να έγινε και φάουλ, πάντως η μπάλα είναι στα χέρια της Εφές που προσπαθεί να τρέξει μια transition επίθεση. Στη γωνία πάλι ο Σίμων για το 3 στα 3 δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά, βρήκε σίδερο. Εφές που στο ξεκίνημα της σειράς στους δύο πρώτους αγώνες της πόλης σούταρε πολύ χαμηλά στο τρίποντο. Εξαιρετικά χαμηλά, 34 και κάτι τις 100 από το 40 που είχε στην κανονική περίοδο, και στους δύο αγώνες έβαλε 12 πόντους λιγότερους από τον φετινό της μέσο όρο. Ήδη ξέρουμε μία ομάδα που πάει στο Final Four, τη Real. Ήδη έχουμε break στο break στο ζευγάρι της Φενέρ με την Ζαλγκύρης, καθώς οι Τούρκοι κέρδισαν χθες 66-57 στην Ζαλγκύριο Αρένα. Και ο Σβέντισλαβ Μπέσιτς είχε φρικτά παράπονα από τους παίκτες του, κυρίως για την transition άμυνά τους, την ανύπαρη transition άμυνά τους σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού, τα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού, καθώς έχει δεχτεί 15 πόντους η Μπαρτσελόνα και ζήτησε από τους παίκτες του καλύτερη transition άμυνα. Έκανε και τις σχετικές αλλαγές, περνώντας τον Μπάγκος και τον Χάγκα την ώρα που ο Τόμιτς φτάνει χαμηλά και παίρνει το φάουλ να τους Κροάτης, ο Αντετόμιτς. Σε μια εξαιρετική χρονιά, χρονιά αναγέννησης για τον Τόμιτς, που θα ήθελε βεβαίως να την κλείσει με τη συμμετοχή σε ένα Final Four. Το φάουλ χρεώθηκε στον Ροντρίκ Μπομπουά. Ο Τόμιτς με τον πέμπτο του πόντο μειώνει στους 6. Να ο Σέιν Λάρκιν που ακόμη δεν έχει πατήσει παρκέ. Μία στις δύο για τον Τόμιτς. Σιμών που έχει ξεκινήσει πολύ ζεστός. Ο Μπουά, πολύ όμορφη πάσα στον Μόερμαν, ο οποίος τελειώνει τη φάση. Μόερμαν πιθανώς ο πιο βελτιωμένος παίκτης της φετινής Ευρωλίγκα. Τώρα στους 8 η διαφορά για την ΕΦΕΣ, η οποία σκοράρει με όση άνεση θέλει σε αυτά τα πρώτα λεπτά, νικώντας είτε με συνεργασίες, είτε με transition επιθέσεις, είτε με μακρινά σουτ την άμυνα της Μπαρτσελόνα, η οποία χάνει και ένα lay-up με τον Κλαβέρ για να γίνουν λίγο χειρότερα τα πράγματα στο ξεκίνημα. Ντάνστον, Μόερμαν, τον επιτηρείο Πάγκος, Σιμών στέκεται και δοκιμάζει για 3. Έρχεται πρώτος στην μπάλα και μαζεύει το rebound ο Σίγκλετον, χωρίς καμία δυσκολία και ερήμην των αντιπάλων του. Πάγκος στο floater που δεν αλλάζει απολύτως τίποτε. Στη ροή του παιχνιδιού. Πάντα στο σύν 8 η ΕΦΕΣ, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 3 λεπτό της πρώτης περίοδου. Σίμων πάλι μόνος του στην κορυφή, δοκιμάζει για 3, 9, 20.
με τον Κροάτη να δίνει ρεσιτάλι και να έχει ήδη τρία εύστοχα τρίποντα. Τρία στα πέντε μάλιστα. Ξεκίνησε με δύο στα δύο. Το τρίτο του όμως τρίποντο ήταν αυτό που εκτόξευσε τη διαφορά στους 11. Η Μπαρτσελόνα χωρίς ρυθμό. Χάγκα στη δίσδυση. Χάγκα που ήταν εξαιρετικός στο προηγούμενο παιχνίδι. 11-20. Μια λύση από τον Ούγκρο στην ασθημένουσα εδώ και λίγη ώρα επίθεση της Μπαρτσελόνα. Αν και το μεγάλο πρόβλημα της είναι εδώ στα μετόπιστεν. Μίσιτς. Το Μητσουκί για να καλύψει. Υπάρχει μισμάτς αλλά δεν το διαβάζει ο Μίσιτς, ο οποίος προτιμάει να πάει μόνος του με την μπάλα και να πάρει το φάουλ. Ενώ υπάρχουν πολλές φωνές διαμαρτυρίας. Οι διαιτητές έχουν δώσει βολές στον Βασίλη Μίσιτς. Την ίδια ώρα που στην Μπασκόνια, τρία λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους, η ΤΣΕΣΚΑ κερδίζει με 7-42-35. Για να δούμε πάλι, εδώ ο Μίσιτς. Έχω την αίσθηση ότι οι φωνές είναι για τις βολές, όχι για το φάουλ. Για το γεγονός ότι οι διαιτητές έστειλαν ο Πούκλε, έστειλε τον Βασίλη Μίσιτς στην γραμμή. Ο Λάρκιν πατάει παρκέ με 2 και 12 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εφές που στην κατάλληλη βραδιά δείχνει να βρίσκει το σκοράρισμα από τον Κρίνο Σλαυσίμων, τον οποίο το αγνοούσε στη σειρά. Δείχνει να βρίσκει την ευστοχία της στο τρίποντο. Σουτάρει πολύ χαμηλά στους δύο πρώτους αγώνες, αλλά απόψε έχει ήδη 4 στα 7. Με τον Κροάτη να έχει 3 στα 5 και δείχνει να έχει και μια επίθεση που λειτουργεί όπως συνήθως λειτουργούσε η επίθεσή της στα παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Είναι από τις καλύτερες επιθέσεις βεβαίως. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αταμάν, το κλειδί δεν είναι μόνο το high tempo στην επίθεση, αλλά να προστατεύσουν και το καλάθι τους όσο καλύτερα μπορούν. Την μπάλα, ειδικά όταν είναι ψηλά πάνω από τη Στεφάνη, το λεγόμενο protection of the ring, οι παίκτες του να πάρουν τα rebound. Το Χάγκα τους νικάει πάντως στον αέρα για δεύτερη φορά, την ίδια ώρα που κερδίζει και φάουλ στην εξέλιξη της φάσης ο Σέιν Λάρκιν από τον Πιέρο Οριόλα. Πάου Ρίμπα στο παρκέ. Λάρκιν με τις αλλαγές μπροστά του Σίγκλετον. Εδώ στην μπάλα στον Μόερμαν. Φοβερό μπλοκ στον αέρα από τον Σίγκλετον. Καθώς είχε φτάσει χαμηλά στο lay-up ο Μίσιτς, στον ευθυδιασμό ο Χάγκα φτάνει τους 6 σερί πόντους. Η Μπαρτσελόνα βρίσκει ρυθμό με παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. 13-22, 15-22 συγγνώμη, με τον Χάγκα να κουβαλάει και απόψε την επίθεση των Καταλανών. Επιθετικό φάουλ από τον Χρήστο Χριστοδούλου μακριά από την μπάλα. Νομίζω στον Γερμανό τον Πλάις ότι δόθηκε το φάουλ. Χάγκα που είχε 17 πόντους και στο προηγούμενο παιχνίδι, ήδη έχει βάλει 6 πολύ γρήγορους. Πάγκος απέναντι του Μίσιτς. Ρίμπας Χάγκα που πάλι με το φλόουτερ. Τέταρτο στη σειρά καλάθι από τον Άνταμ Χάγκα που έχει αλλάξει όλη την εικόνα της Μπαρτσελόνα με 8 δικούς του πόντους στη σειρά. Η διαφορά πέφτει από τους 11 στους 5. Καθώς μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, η ΕΦΕΣ έχει αρκετή ώρα να σκοράρει, σχεδόν συμπληρώνει όπου να είναι δίλεπτο. Λάρκιν, Μόερμαν που δεν έχει φανεί απέναντι στον Σίγκλετον, τώρα του πήρε την εσωτερική, προτίμησε την μπάσα. Πατάει δυνατά ο Πλάις, προστάτευσε την μπάλα με το σώμα του, πήρε το φάουλ από τον Οριόλα. Ο Γερμανός θα εκτελέσει βολές. Μπαρτσελόνα η οποία κατάφερε εδώ ξανά το φοβερό στοπ του Σίγκλετον πάνω στον Βασίλη Μίσιτς.
φοβερή highlight φάση. Η ΕΦΕΣ ξαναβρίσκει σκορ από την πρώτη βολή του Τιμπορ Πλάις. Ο Γερμανός ζευγαρώνει τις εύστοχες βολές του, 17-24 για την ΕΦΕΣ, η οποία θα κλείσει προηγούμενη την περίοδο, την οποία ελέγχει με εξαίρεση το διάστημα που ήρθε από τον πάγκο Χάγκα και άλλαξε και την αμυντική και την επιθετική λειτουργία της Μπαρτσελόνα. Ο Ρίμπας για 3-20-24 από το σουτ του Πάου Ρίμπας. Το σίγουρο είναι ότι η Μπαρτσελόνα έχει βρει περισσότερες λύσεις από τους παίκτες της που ήρθαν μετά την βασική πεντάδα. Ο Λάρκιν στον Πλάις, αυτός αφήνει την μπάλα στο καλάθι με τη λήξη, 20-24-20-26 μετράει το καλάθι που πέτυχε ο Πλάις. Με την εκπνοή, ένα buzzer beater στο συν 6 η ΕΦΕΣ, με αυτή τη διαφορά πάει να σκοράρει 26 πόντους και να βάλει το παιχνίδι στις δικές της ράγες. Η Μπαρτσελόνα που κράτησε κάτω από τους 74 πόντους μια επίθεση που σκοράρει πάνω από 85. Στο γήπεδο της δέχεται 72 πόντους μεσόωρο η Μπαρτσελόνα φέτος. Είναι η καλύτερη έδρα, αμυντική έδρα της Ευρωλίγκα Βαρκελόνη. Για να δούμε όμως αν θα μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα όρια, γιατί για την ώρα η ΕΦΕΣ έχει ξεκλειδώσει την άμυνα. Το Σίγκλετον περνάει airball, αλλά ο Ριόλα ακολουθεί τη φάση και την τελειώνει με το lay-up. 22-26. Στο ημίχρονο 46-38 μπροστά η ΤΣΕΣΚΑ. Στην Μπασκόνια είναι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα μπροστά, διεκδικώντας το break που θα ξαναστείλει τη σειρά στη Μόσχα, αν δεν κερδίσει και τρίτο μάτς η ΤΣΕΣΚΑ βεβαίως. Εφές έχασε τον επιθετικό της ρυθμό σε αυτή τη φάση. Επιθετικό φάουλ του Σίγκλετον στο screen πάνω στον Λάρκιν. Μένει το 22-26, να ο Κρις Σίγκλετον. Προσπάθεια από τον Μόερμαν, δεν βρίσκει στόχο. Ο Ρίμπας τρέχει τον ευνηδιασμό. Ο Ριόλα τελειώνει τη φάση παίρνοντας το φάουλ από τον Μόερμαν, που έφτασε πρώτος στην απέναντι πλευρά, αλλά δεν πρόλαβε και να σταματήσει τον Ισπανό. Εδώ ξανά η φάση. Εντυπωσιακή φάση στον αέρα. Ο Ριόλα όμως δεν μπορεί να αξιοποιήσει καταρχήν την βολή. Να το σκοπιέρω ο Ριόλα. Οι ομάδες που μοίρασαν τις νίκες φέτος στην κανονική περίοδο, η Μπαρτσελόνα νίκησε 80-65 στην 15η αγωνιστική με τον Ριόλα να σκοράρει 14 πόντους. Λάρκιν κρατάει την μπάλα, τελειώνει η επίθεση, ο Λάρκιν παίρνει ένα jump shoot, βρίσκει στόχο. Ο Λάρκιν που μονοπόλησε εδώ το κουμάντο της μπάλας χωρίς καν να πασάρει σε αυτή την επίθεση, αλλά τελείωσε τη φάση 22-28. Έχω την αίσθηση ότι πέφτει σταδιακά ο ρυθμός του αγώνα σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Φάουλ του Λάρκιν πάνω στον Κέβιν Πάγκος. Ο Πάγκος δεν έκανε μεγάλη αίσθηση φέτος στη Βαρκελόνη, σε διαφορετικό ρόλο από ό,τι με την Ζάλγκυρης πέρσι. Η παλιά του ομάδα έκανε break μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά έχασε πολύ γρήγορα αυτό το πλεονέκτημα. Νέο φάουλ που κερδίζει ο Ρίμπας από τον Μπομπουά.
βολές για τον Ρίμπας από το τρίτο ομαδικό φάουλ της ΕΦΕΣ και το δεύτερο του Γάλλου, που ξεκίνησε ζεστό στην επίθεση με 5 πόντους. Πάω Ρίμπας είναι στη γραμμή. Ο Μπαρτσελόνα χάνει άλλη μια βολή. Να, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, ένας από τους μύδες της προπονητικής, έχει πάρει μετάλλια ή κύπελα ή πρωτιές σε όλα τα πιθανά επίπεδα που έχει κοουτσάρει, από Ευρωμπάσκετ παιδών μέχρι Ευρωλίγκα. Passing game από την ΕΦΕΣ για να πάρει το jump shoot ο Μίσιτς, που ήταν για τρεις μάλιστα. 23-31, Άρον ο Πέσιτς ζητάει time out μετά το τρίποντο του Βασίλη Μίσιτς, που ξαναστέλνει τη διαφορά στους 8. MVP του πρώτου γύρου, play-off του πρώτου αγώνα συνολικά, όχι μόνο για το μάτς Κωνσταντινούπολης αλλά για όλη την τετράδα αγώνων, που πλέον το επόμενο δίμερο θα συνεχιστούν μόνο σε τρία μέτωπα. Το μέτωπο του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ έκλεισε, με την Ρεάλ να κλείνει, να κλειδώνει την πρόκληση με 3-0, νικώντας χθες το ΆΚΑ 89-82, πράγμα που ήδη γνωρίζετε φαντάζομαι. Σμιτς, νέο πρόσωπο της Μπαρτσελόνα. Ο Τόμιτς που επέστρεψε στο παρκέ, σκοράρει αμέσως με ένα χουκ για το 25-31. Η λειτουργία της ΕΦΕΣ έχει ξαναβρει ρυθμό, πάντα σε ένα παιχνίδι επιθετικό στο μισό γήπεδο, 5-5, σφύριγμα για φάουλ μακριά από την μπάλα, νομίζω σε βάρος του Σμιτς επί του Μόερμαν, του Ρόλαντ Σμιτς. Στην Βιτόρια, έδρα του Final Four, η Μπασκόνια, η οποία είτε το πιστεύετε είτε όχι, απέχει 4 εντός έδρας νίκες από το να στηθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι κοντά στην πρώτη της, το ημίχρονο είναι μείον 7, 39-46. Η Μπασκόνια που αν κάνει 4 νίκες εντός έδρας θα πάρει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ο Μπομπουά εδώ δοκιμάσει για 3. Πάσα ευνηδιασμού του Ρίμπας, φοβερό στοπ στον αέρα πάνω στον Σμιτς από τον Μόερμαν, σφύριγμα από τους διαιτητές, καθώς είναι στο έδαφος ο Χάγκα, ο οποίος σφαδάζει κρατώντας το γόνατό του. Εδώ ο Χάγκα έπεσε στραβά στο έδαφος. Στην απέναντι πλευρά ο Μόερμαν πρόλαβε τον Σμιτς, νομίζω ότι έβαλε το χέρι του και ο Μπομπουά μαζί στην διπλή γαλλική άμυνα. Ο Χάγκα σηκώθηκε, δείχνει να πονάει ακόμη, να κουτσένει. Αφού του προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες, είναι και υποχρεωτικό να γίνει αλλαγή, ούτως ή άλλως θα γινόταν αλλαγή. Να ο Μόερμαν, ένας νεαρός, λέει ο Χάγκα είναι MVP και να του δώσει το μπλουζάκι του για ενθύμιο. Με ένα πλακάτι στο χέρι. 25-31. Μίσιτς σε ρόλο οργανωτή. Λάρκιν, που έκανε το μάτι της ζωής του στην Ευρωλίγκα στο δεύτερο γύρο της κανονικής περίοδου, όταν έβαλε φωτιά στο καλάθι της Μπαρτσελόνα με 37 πόντους. Μπομπουά ελευθερώνεται. 25-33. Λάρκιν, ο οποίος με αυτούς τους 37 πόντους στον 25η αγωνιστική έκανε την καλύτερη ατομική επίδοση της χρονιάς, μια από τις καλύτερες στην ιστορία της Ευρωλίγκα, και οδήγησε την ΕΦΕΣ σε ένα πολύ ξεκούραστο 92-70 επί της Μπαρτσελόνα, που ουσιαστικά έδωσε το πλεονέκτημα έδρα στην ΕΦΕΣ εκείνο το βράδυ. Πλεονέκτημα που πήρε πίσω η Μπαρτσελόνα την περασμένη Παρασκευή. Ο Τόμιτς δεν μπορεί να σκοράρει, η διαφορά στους 8. Η ΕΦΕΣ συνεχίζει να πατάει καλύτερα στο παρκέ, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο τρίλεπτο της προηγούμενης περίοδου. Ο Μόερμαν από την κορυφή για 3. Ο Τόμιτς το rebound. Η Μπαρτσελόνα που θέλει να τρέξει, αλλά δεν το πετυχαίνει πάντα με επιτυχία. Νωρίτερα ο Σμιτς που βρήκε ανοιχτό γήπεδο δέχτηκε ένα μεγάλο πρεπέστατο διπλό στοπ από τους Γάλλους της ΕΦΕΣ. Ο Ρίμπας από την baseline δεν καταφέρει να προσθέσει 2 πόντους στο μικρό άθροισμα πόντων της Μπαρτσελόνα, που κολλάει στους 25. Μίσιτς από την κορυφή της ρακέτας, σίδερο,
Καραμπόλες, η μπάλα στα χέρια του Λάρκιν. Μόερμαν από μακριά, 25-36. Η φάση πήγε την ΕΦΕΣ. Από τις διαδοχικές καραμπόλες βρέθηκε η μπάλα στα χέρια του Λάρκιν. 25-36 με 5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Πάλι στους 11 η διαφορά. Ερτέλ και Πάγκος ταυτόχρονα στο παρκέ για τον Πέσιτς. Ερτέλ έξω. Ο Ρίμπας στο χαμηλό σχήμα του Πέσιτς σε ένα σούτ τριών πόντων. Ο Ερτέλ μαζεύει το rebound. Σμιτς δεν μπορεί από κοντά. Νέο επιθετικό rebound. Τελικά ο Ρίμπας δίνει τη λύση για την Μπαρτσελόνα σε μια επίθεση διαρκείας. 27-36. Ντάνστον πατάει δυνατά και καρφώνει στην εξαιρετική transition επίθεση της ΕΦΕΣ. 27-38. ΕΦΕΣ που δείχνει πολύ αποφασισμένη να ξαναπάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρας και αν δεν τελειώσει την σειρά στις 48 ώρες να περιμένει τους Ισπανούς στο Σινάνερ Ντέμ την επόμενη εβδομάδα. Πάλι ψηλά η μπάλα, νέο κάρφωμα, αλέου πάσα από τον Μίσιτς στον Μόερμαν, με μάτι που γυαλίζει οι παίκτες της ΕΦΕΣ, κυριαρχούν στο παρκέ. Η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό τους. Αν θυμούνται, ο Τζόνι Νιούμαν, ο παλιός προπονητής του ΠΑΟΚ, ένας από τους πρώην θρύλους του ABA, του ανταγωνιστικού πρωταθλήματος του NBA, έφυγε από την ζωή. Που είχε δουλέψει στα τέλη της δεκαετίας του 80 σε μια ταραχώδη θητεία στον ΠΑΟΚ, αργότερα πέρασε και από τους πάγκους του Παγκρατίου και του Ηρακλή. Μόλις η πληροφορία μέσω των social media. Και μάλιστα ο Τζόνι Νιούμαν, όταν έφυγε από την Ελλάδα για να πάει να δουλέψει στην Κύπρο, είχε κάνει και οικογένεια ελληνική, παντρεύτηκε Ελληνίδα. Σκόρερ στα νιάτα του λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του, τον φώναζαν και Τζόνι Ρεμπ, Τζόνι ο Ρέμπελος να λέμε. Ήταν 69 ετών, συνελαφρύ το κόμμα που θα το σκεπάσει. Είχε προβλήματα υγείας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Στο δικό μας παιχνίδι ο Ερτέλ σκοράρει για 2 με ένα φλόουτερ, 29-40, ένα καλάθι που το είχε ανάγκη η Μπαρτσελόνα που έχει χάσει την επαφή της με το παιχνίδι. Ο Ντάνστον με τη βοήθεια του ταμπλό ξαναστέλνει τη διαφορά στους 13. Ο Ερτέλ από μακριά, 32-42, 5 σέρι πόντι από τον Ερτέλ που προσπαθεί με προσωπικές φάσεις να ξυπνήσει την επίθεση της Μπαρτσελόνα. Το σίγουρο είναι ότι η ΕΦΕΣ κάνει κάτι που απευχόταν από την αρχή. Ο Πέσιτς είχε πει ότι είναι πολύ σημαντικό να μην τους αφήσουμε να βρουν ρυθμό από το ξεκίνημα στα πρώτα 5-10 λεπτά. Ακριβώς αυτό έγινε. Ο Πλάις εν στάση μετά την πάσα του Μίσιτς, 32-44 με τον Πλάις στους 6 πόντους. Η ΕΦΕΣ ξαναπαίρνει την μπάλα από την κακή επίθεση της Μπαρτσελόνα. Ο Λάρκιν στην απέναντι πλευρά ανεβάζει τη διαφορά στους 14. Ο Πέσιτς μοιάζει ανήμπορος να αντιδράσει στην θύελα της ΕΦΕΣ που έχει χτυπήσει στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ανήκει ολοκληρωτικά στην ΕΦΕΣ. Ποτέ δεν είδε την πλάτη του αντιπάλου της στο σκορ. Ο Καϊλ Κούριτς ένα σούτ τριών πόντων για το 38-46. Διαφορά έπεσε κάτω από τα διψήφια. Κλέβει και την μπάλα η Μπαρτσελόνα με τον Ρίμπας σε ένα πολύ κοντό σχήμα εδώ και ώρα η Μπαρτσελόνα, το οποίο όμως δεν της έχει αποδώσει κάτι. Σεραφέν που δεν είχε παίξει μέχρι τώρα βάζει την πλάτη του τον Πλάις. Γυρίζει μπροστά από τον Γερμανό, 37-46 από το πρώτο εύστοχο σουτ
του Κέβιν Ισαραφέλ. Ο Αταμάν είναι αυτός που καλύτερο time out. Δεν ξέρω αν η Εφές κυριαρχεί στο παιχνίδι και την πάει στη Μόσχα. Θα είναι σίγουρα το ακλόνητο το φαβορί. Είναι πολύ δύσκολο σε μια ομάδα να κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές μέσα στο σπίτι της στην CSKA και σε σειρά play-off, κακά τα ψέματα. Η Μπασκόνια το έκανε μία. Εδώ έχουμε μία ίσως την πιο αμφίροπη σειρά από τις τέσσερις. Με τον τέταρτο και τον πέμπτο της κανονικής περίοδου, Εφές και Μπαρτσελώνα. Η Εφές προηγείται με 9. Λάρκιν από μακριά, 37-49. Με τον Σέινιν Λάρκιν να έχει 7 πόντους όλους σε αυτή την περίοδο. Μία περίοδο που η Εφές έχει σκοράρει 23 πόντους και βάλει και 26 στην πρώτη. Με τέτοιον απολογισμό πόντων η Εφές δύσκολα θα το χάσει το παιχνίδι. Έστω και αν δεν έχει πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί με βάση τα εξωφρενικά ποσοστά, ευστοχίας. 39-49 από το lay-up Kevin Serafin. Θα μείνει χρόνος και στην Μπαρτσελώνα. Κάτι σαν 7-8 από αυτά τα 17 που έχουν, που τρέχουν αντίστροφα τώρα στο χρονόμετρο. Λάρκιν μπροστά από τον Σμιτς, ξανά ο Λάρκιν για 3 και αυτό μέσα, 39-52. Το χρονόμετρο τρέχει ανεξέλεγκτα, σίγουρα οι διαιτητές θα πάνε στο instant replay. Την ώρα που με αυτό το shoot του Σέιν Λάρκιν, η Εφές μπαλακατεύει και την ακούμπησε παίχτη σε εκείνο το σημείο. Σταμάτησε πλέον ο χρόνος να μετράει. Ο Ερτέλ παίρνει την τελευταία επίθεση της Μπαρτσελώνα για 3 στο σίδερο, η διαφορά στους 13. Η Εφές κυριαρχεί στο Παλάου Μπλαουγκράνα κάνοντας ένα υποδειγματικό επιθετικά πρώτο ημίχρονο. Στα δύο προηγούμενα μάτς σειράς η Μπαρτσελώνα την κράτησε στους 70. Κυρίως των επιθετικών rebound από την ειδική της επιθετική παρουσία δεν είναι κακή, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με το κρεσέντο, το επιθετικό κρεσέντο της Εφές, που ήδη έχει στους 10 πόντους τον Λάρκιν, στους 7 τον Μπομπουά, στους 7 τον Μόερμαν, στους 6 τον Μπλάις, στους 7 τον Μίσιτ, στους 6 τον Ντάνστον και στους 9 τον Σίμον. 7 παίχτες της που είναι ήδη ψήφιοι, κοντά στο διψήφιο. Μπαρτσελώνα που έστησε μια μορφή ζώνης με πολύ ψηλά τον Ντόμιτς, υποχρέωσε ένα άστοχο σου 3 πόντων στο ξεκίνημα την Εφές. Πάγκος σε ρολοργανωτή, Χάγκα που επέστρεψε μετά τον μικρό τραυματισμό του. Φοβερή μάχη στην Μπασκόνια στην τρίτη περίοδο, έχει μειώσει η Μπασκόνια 59-62 απέναντι στην CSKA. Ο Πάγκος από την κορυφή, ένα σουτ που ίσα ίσα έφτασε στη Στεφάνη. Ο Σίγκλετον παίρνει το επιθετικό rebound, το Τόμιτς στον Χάγκα που το σκέφτεται αλλά σκοράρει για 3-42-52. Ο Χάγκα μοιάζει να είναι ο παίκτης της σειράς για την Μπαρτσελώνα, έκανε ένα φοβερό δεύτερο παιχνίδι και απόψε της δίνει τεράστια επιθετική όθηση έχοντας ήδη 11 πόντους. Πάλι αυτή η μορφή ζώνης με τον Ντόμιτς ψηλά να βγάζει το χέρι του στο σουτ του Σίμον και να του κρύβει τη θέα για το καλάθι. Κούριτς, Χάγκα. Αυτή τη φορά ο Χάγκα δεν μπόρεσε να σκοράρει αλλά μάζεψε στο rebound το Σίγκλετον. Ο Κούριτς ακροβολισμένος για 3. 45-52, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από την Μπαρτσελώνα στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου. Έξω φρενών ο Αταμάν παίρνει μετά από 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα παιχνιδιού στο δεύτερο. Όταν ξέρεις πότε να παίξεις επίθεση. Είμαστε όλοι πρωταθλητές. Αρκεί να το πιστέψουμε. Croissant Champion, ο πρωταθλητής. Τούτης, ποιότης. Επιστροφή στη δράση μετά το time out, το γρήγορο time out του Εργκίν Αταμάν. Με την Εφές να δυσκολεύεται πολύ. Ο Μίσιτς από μακριά. Το rebound στα χέρια του Σίγκλετον. Ξαφνικά έχουμε μια νέα κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή η προσαρμοσμένη άμυνα του Πέσιτς έχει βραχυκυκλώσει την Εφές. Στη δε επίθεση Μπαρτσελώνα με δύο σέρι τρίποντα από τον Χάγκα και τον Κούριτς έχει βρει ρυθμό. Εδώ Κούριτς παίρνει και ένα φάουλ. Καϊλ Κούριτς, παιδί του Ρικ Πιτίνο στο Πανεπιστήμιο του Λουίβιλ. Χάγκα
με φοβερή εμφάνιση και στον πρώτο αγώνα, έβαλε 18 πόντους, απόψε έχει ήδη 11, ο οποίος έχει το ρεκόρ καριέρας του με 20 πόντους απέναντι στην ΕΦΕΣ, αλλά ως παίκτης Μπασκόνια το Φεβρουάριο του 2017, απέναντι στην ΕΦΕΣ έκανε και ρεκόρ με 11 rebound στον πρώτο αγώνα, ρεκόρ καριέρας. Ο Τόμιτς μαζεύει το rebound, η Μπαρτσελόνα έχει άλλη μια ευκαιρία για τρίποντο, έμεσο αυτή τη φορά, με τον Τόμιτς να σκοράρει και να πηγαίνει αμέσως μετά στην γραμμή για να εκτελέσει βολή. Να, εδώ ο Τόμιτς που τα βγάζει πέρα νικώντας την μισή πεντάδα και κάτι της ΕΦΕΣ, 3 από τους 5 παίχτες της. Δεν θα βάλει όμως την βολή, ίσα ίσα έφτασε στη Στεφάνη η άσχημα εκτελεσμένη βολή. Πέφτουν κορμιά στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι play-off, δεν είναι επεξεγέλασε. Τόμιτς σε εξαιρετική βραδιά, με ένα ακόμη rebound θα συνεχίσει ένα σερί που έχει, να παίρνει τουλάχιστον 5 rebound σε κάθε αγώνα. Το έχει κάνει 8 από τις τελευταίες 9 φορές που έπαιξε σε παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Μόερμαν. Μίσιτς μπροστά το Σίγκλετον. Σίμον από την γωνία στο σίδερο. Σίμον που έβαλε όλα τα σουτ. Ο Τόμιτς δεν θα μπορέσει να πάρει αυτό το rebound που σας λέγαμε για να φτάσει στα 5. Ξανά κατοχή. Για την ΕΦΕΣ, το Μιτσκού είναι ο τέταρτος καλύτερος rebounder στην ιστορία της Ευρωλίγκα, όπως επίσης είναι και τέταρτος στα επιθετικά rebound, κυνηγάει τον Γιανκούνα, στέλνει 17, ο Λάρκιν στο μεταξύ σκοράρει από μακριά και δίνει μια καλοδεχούμενη ανάσα στην ΕΦΕΣ που είδε τη διαφορά να πέφτει στους 5, την ξαναπάει στους 8, ο Λάρκιν με 13 πόντους. Χάγκα στη διείσδυση έξω, Σίγκλετον από την κορυφή. Τα θέλει αυτό το σουτ την Μπαρτσελόνα του Κρις Σίγκλετον. Δεν έχει βάλει κανένα απόψε, αυτό ήταν το πρώτο του. Δεν είχε βάλει μάλλον. 50-55 από το πρώτο εύστοχο σουτ του Σίγκλετον. 11-3 το επιμέρους σκορ, αλλά ο Λάρκιν ξαναβρίσκει στόχο. 4-4 τρίποντα για τον Σέιν Λάρκιν που έχει 16 πόντους στο προηγούμενο κρεσέντο του της Μπαρτσελόνα. Σκόραρε 37. Στην Κωνσταντινούπολη, στο μάτς που κλείδωσε την τέταρτη θέση για την ΕΦΕΣ. Απόψε το στοίχημα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ο Κούριτς από πολύ μακριά, επιθετικό rebound του Χάγκα. Παίρνει την εσωτερική και μαζί το φάουλ από τον Κρίνο Σλαβ Σίμον. Εδώ ξανά ένα από τα σούτ του Σέιν Λάρκιν που ήδη έχει φτάσει τους 16 πόντους με 4-4 τρίποντα. ΕΦΕΣ συνεχίζει να σουτάρει πολύ ψηλά στα τρίποντα, 10-20 μετά τα δύο τελευταία του Λάρκιν. Τόμιτς ποστάρει τον Ντάνστον, πετάει την μπάλα ή του γλίστρησε ή εν πάση περιπτώσει δεν είχε καλή τοποθέτηση. Διαλέξτε και πάρτε τι μπορεί να έγινε, ποια είναι η ερμηνεία της φάσης. Λάρκιν σφύριγμα από τους διαιτητές, υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα πριν προχωρήσει η εξέλιξη φάσης. Φάουλ του Κρις Σίγκλετον. Να τους πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Πέσιτς. Δεύτερο φάουλ του Σίγκλετον, Ερτέλ στον πάγκο. Ένα ακόμη καλάθι από τον Σίμον αυτή τη φορά για το 50-60, το πρώτο δίποντο του Κροάτη. Χτυπάει όμως το transition η Μπαρτσελόνα, την ώρα που η ΕΦΕΣ είδε τη διαφορά να πηγαίνει στους 10, μειώνει στους 8, 52-60. Υπάρχει και φάουλ που έχει πάρει ο Χάγκα. Δείτε πάλι τη φάση εδώ, ο Χάγκα νίκησε τον Σίμον. Δεν βγαίνει το μαρκάρισμα για την ΕΦΕΣ, είτε σε ανοιχτό γήπεδο είτε σε επιθέσεις 5 εναντίον 5.
η αθλητικότητα του Ούγκρου είναι τέτοια που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο Σίμωνος. Μεταξύ παίχτης Μπαρτσελόνα πέρασε πρώτος, οπότε η βολή μένει ο Σάκηρη, παραμένει ο Σάκηρη αφού δεν σκόραρε ο Χάγκα. 92-60, η ΕΦΕΣ παρά το ξέσπασμα της Μπαρτσελόνα που μείωσε και στους 4 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, συνεχίζει να ελέγχει την κατάσταση. Και ο Λάρκιν της δίνει την απαιτούμενη όθηση. Σε Λάρκιν που ξεκίνησε μέτρια τη χρονιά με πολλά προβλήματα και προσωπικά και εμφανίσεων και απόδοσης, αλλά σταδιακά μετατρέπεται σε υπερπολίτιμο παίκτη για την ΕΦΕΣ. Τόμιτς ποστάρει τον Ντάνστον, καλάθι και φάουλ για τον Άντε Τόμιτς. Ο Ντάνστον φωνάζει ότι χρησιμοποιεί τους αγκώνες του. Ο Τόμιτς έχει γίνει διψήφιος. Στην Βιτόρια στο μεταξύ γίνεται τρομακτική μάχη, καθώς η Μπασκόνια έχει σοφαρίσει 65-65 9 λεπτά πριν το τέλος, ενώ ήταν πίσω σε όλο το μάτς. Playoff time στην Ευρωλίγκα, μάχες παντού. Αύριο θα έχουμε μόνο ένα παιχνίδι στο Κάουνας, Ζαλγκίρις εναντίον Φενέρμπαχτσε. Κανονικά, θεωρητικά μόνο, κανονικά θα υπήρχε παιχνίδι και στο ΟΑΚΑ, αλλά η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ τελείωσε στο 3-0. Ο Τόμιτς συνεχίζει να μην μπορεί να βάλει τις βολές στη Βαρκελόνη. Η ΕΦΕΣ κρατάει μια διαφορά 8 πόντων, ενώ έχουμε περάσει πλέον το 5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Μίσιτς δεν πήγε πάνω στον Τόμιτς, προτίμησε να βγάλει έξω. ΕΦΕΣ με πολύ σιγουριά στο μισό γήπεδο. Μόερμαν με το χουκ 54-64 και ο Μόερμαν σιωπηλά, ήρεμα, όπως πάντα σύνηθος ο Γάλλος, ο υπερπολίτιμος Γάλλος. Έχει τώρα 9 πόντους, έχει και 3 rebound. Βεβαίως ο MVP της βραδιάς ως τώρα για την ΕΦΕΣ είναι ο Λάρκιν με τους 18 πόντους και 7 στα 7 σουτ, 3 στα 3 δίποντα, 4 στα 4 τρίποντα. Πολύ όμορφη διείσδυση από τον Κάιλ Κούριτς που κατάφερε να φτάσει πολύ βαθιά μέχρι το κέντρο της ρακέτας της Μπαρτσελόνα στους 8 ο Κούριτς. Όσο και η διαφορά 56-64. Ξανά εδώ η διείσδυση του Κάιλ Κούριτς που πάτησε πολύ δυνατά και άφησε με άψογο στυλ την μπάλα στο καλάθι της ΕΦΕΣ. Την ώρα που στην Μπασκόνια πάμε για το φινάλε, για τα τελευταία 8 λεπτά του αγώνα, με φοβερή μάχη πόντο-πόντο πλέον για το 2-1. Εδώ η ΕΦΕΣ προηγείται σε όλο το παιχνίδι. Υπήρξαν κάποια λιγοστά πάντως σημεία που η Μπαρτσελόνα έκανε αισθητή την παρουσία της. Φάουλ του Ερτέλ. Το τρίτο ομαδικό της Μπαρτσελόνα. Η ΕΦΕΣ έχει συμπληρώσει φάουλ. Τεχνική ποινή στον Βέντισλαβ Πέσιτς από τον Σάσα Μπούκλ, ο οποίος ζήτησε βήματα ο Πέσιτς. Νάτος προσπαθεί φέτος, αν κερδίσει την Ευρωλίγκα με την Μπαρτσελόνα, θα σπάσει δύο ρεκόρ του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Μάλλον θα ισοφαρίσει ένα και θα σπάσει ένα άλλο. Θα φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου σε ηλικία 69 ετών, όσο ήταν ο Ίβκοβιτς στην Κωνσταντινούπολη το 2011. Και θα έχει καταφέρει να ξαναπάρει η Ευρωλίγκα με απόσταση 16 χρόνων. Ο Ιβκοβιτς το έκανε με απόσταση 14 από το 97 το 2011. Αλλά βέβαια για να συμβούν αυτά πρέπει να είναι στην έδρα της Μπασκόνια, στο σπίτι του Final Four, στη Βιτόρια η Μπαρτσελόνα. Για την ώρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κοντά σε κάτι τέτοιο. Μόερμαν χωρίς ισορροπία τη βρήκε στον αέρα 56-67. Ο Μόερμαν στους 10 πόντους νωρίτερα από την βολή της τεχνικής ποινής, ο Λάρκιν έφτασε τους 19. Μια διείσδυση του Κούριτς αυτή τη φορά χωρίς του Ερτέλ, συγγνώμη, χωρίς να βρει στόχο. Ο Μόερμαν προστατεύει την μπάλα. Ο Λάρκιν που ακόμη δεν έχει αστοχήσει το παιχνίδι. Έβαλε και την πρώτη βολή που εκτέλεσε νωρίτερα. ΕΦΕΣ ελέγχει την κατάσταση με πολύ σιγουριά. Λάρκιν για το 5 στα 5 τρίποντα, όχι. Το πρώτο του άστοχο σουτ μετά από 27 λεπτά παιχνιδιού. Μέχρι τώρα είχε 7 στα 7 εντός παιδιάς. Χαγκά θέλει να αποστάρει τον Λάρκιν, περιμένει για βοήθεια ο Ντάνστον. Ο Χαγκά στον Σεραφέν, από εκεί φοβερό μπλοκ του Ντάνστον, ο οποίος πρόλαβε να φύγει από την βοήθεια
και να σταματήσει τον Σίγκλετον. 56-67. Επιθετικό rebound από τον Ντάνστον. Ο Σίμον για τρεις. Νέο επιθετικό rebound από τον Μόερμαν. Ο Λάρκιν από την κορυφή για τρεις. Κάποια στιγμή θα το βάζει εφές. 56-70. Ο Λάρκιν στους 22. Είχε 0 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Σε μια εμφάνιση εφάμιλη με αυτή του αγώνα του δευτέρου γύρου. Ανοιχτό γήπεδο για την Εφές. Ο Λάρκιν καλάθι και φάουλ. 56-72. Η Εφές καλπάζει προς το 2-1. Καθοδηγούμενη από τον Σέιν Λάρκιν που κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση. Την ώρα που στην Βιτόρια πέφτουν κορμιά και προηγείται 7 λεπτά πριν το τέλος της CSKA 71-68, στο Παλάου Μπλαουγκράνα η ΕΦΕΣ κάνει παρέλαση, καθοδηγούμενη από τον κύριο που μόλις ευστόχησε και σε μία βολή, τον Σέιν Λάρκιν, που έχει 25 πόντους. Ο Λάρκιν έχει βάλει 10 στην προηγούμενη περίοδο, 15 από τους 21 της ΕΦΕΣ σε αυτήν, μετατρέποντας σε μία προσωπική του ιστορία τον τρίτο αγώνα της σειράς. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Πλάις που δέχεται σύμβουλες και από τον Μόερμαν. Λάρκιν που έχει φτάσει στο βαθμό ωφελημότητας του 27 αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει και άξιους συμπαραστάτες. Τον Μόερμαν με 11 πόντους και 4 rebound. Τον Μίσιτς σε μια γνώριμη πληθωρική εμφάνιση με 7 πόντους, 8 assist, 2 κλεψίματα. Τον Ντάνστον με 6 πόντους, 8 rebound και 2 block. Και τον Σίμον που έχει βάλει 11 πόντους με 3 στα 8 τρίποντα και έχει και 4 rebound και 6 assist. Αυτά είναι αρκετά για να έχουν φέρει σε μια ζώνη άνεση στην Εφέση, η οποία έχει και βολές με τον πλάις. Από την assist του Λάρκιν, την δεύτερη απόψινή του. Και ο Γερμανός δεν έχει κάνει λίγα με 7 πόντους. '56-75. Ένα και 50 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Το παιχνίδι έχει μια μάλλον απρόσμενη εξέλιξη, με την Εφές να προηγείται με 19. Και να ελέγχει τα πάντα από το ξεκίνημα. Κινδύνευσε κάποιες στιγμές. Στο ξεκίνημα της περίοδου το σκορ ήταν 50-55. Σεραφένα στοχή, εξ επαφής ο Οριόλα. Δέχεται το στόπ του πλάις. Ο Λάρκιν από το έδαφος μαζεύει την μπάλα. Βουτιές ο Μίσιτς σε διεκδικούμενη μπάλα με τους παίχτες της Μπαρτσελώνα. Εφές που παίζει με πάθος. Η Μπαρτσελώνα μοιάζει παθητική, μοιάζει κοιμισμένη. Μοιάζει να είναι σαν αλήθαργο, από την οποία προσπάθησε να την βγάλει μόνο ο Άνταμ Χάγκα. Ο Ερτέλ είναι σε άλλο γήπεδο. Όταν περιμένεις από τον Ρίμπας αμυντικά και τον Χάγκα επιθετικά και κάτι λίγα από τον Τόμιτς, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Τελ Κούριτς που χάνει και αυτός την επαφή του με το καλάθι, αλλά έρχεται να μαζέψει την μπάλα, να την κλέψει. Ο Λάρκιν πετάγεται, την τσιμπάει και βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ερτέλ δεν μπορεί να τον σταματήσει. Το στόπ του Σεραφέν είναι ενώ η μπάλα έχει χτυπήσει το ταμπλό. Ο ασταμάτητος Λάρκιν, δείτε εδώ, βγαίνει, κλέβει, φεύγει σαν καθαρό αιμο στο ανοιχτό γήπεδο. Φτάνει τους 27 πόντους. Η διαφορά περνάει και τους 20. Ο Λάρκιν κάνει ό,τι έκανε στην Κωνσταντινούπολη όταν έβαλε 37 πόντους στην Μπαρτσελώνα στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου. Έδωσε μία φορά το πλεονέκτημα έδρα στην Εφές και πάει να της το δώσει και δεύτερη. Αυτή τη φορά σε συνθήκες play-off, νέο κλέψιμο από την Εφές με τον Σίμον, η οποία κάνει πλέον ό,τι θέλει εδώ και 7-8 λεπτά στο παρκέ. Σίμον με το floater, καθώς κανείς δεν πήγε πάνω του. Ο Πλάις με το follow κάρφωμα, 56-79. Νομίζω ότι σε λίγο, αν το πράγμα πάει έτσι,
οι δύο προπονητές αρχίζουν να σκέφτονται τον επόμενο αγώνα. Νέο κλέψιμο, Μίτσιτς, 56-81. Η ΕΦΕΣ κάνει θρύψαλα και συντρίμια την Μπαρτσελόνα. 24 λεπτά, 24 δευτερόλεπτα πλέον είναι το τέλος της τρίτης περίοδου. Μόνο απογοητευμένα πρόσωπα στο Παλάου Μπλαουγκράνα, καθώς η ΕΦΕΣ σκορπίζει στο πιο κρίσιμο στους παιχνίδι της χρονιάς στην Μπαρτσελόνα, προηγείται με 25. Σίγουρα σε μια εξέλιξη, σε μια σειρά που ξεκίνησε με πολύ αμφίροπα παιχνίδια, κανείς δεν μπορούσε να την μαντέψει ότι εύνης θα γίνουμε μάρτυρες ενός παιχνιδιού τόσο μονόπλευρου. Αλλά νομίζω ότι όσοι έχουν δει το παιχνίδι ξέρουν ότι είναι μια πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι μαγική εικόνα. Η ΕΦΕΣ εξαιρετική στην άμυνα. Και κάνοντας ό,τι θέλει στην επίθεση, καθοδηγούμενη από την μπαγκέτα του μάγου Λάρκιν. Για ώρα που ο Πέσιτς μεταξύ άλλων έχει παρκάρει εδώ και πολλή ώρα το Χάγκα στον πάγκο, τον καλύτερο του παίχτη, την ώρα που η ΕΦΕΣ στην πάρτι και δεν τον σήκωσε. Δεν ξέρω αν εκείνος ο τραυματισμός το οποίο επέστρεψε ήταν πρόβλημα. 57-84 με buzzer beater shoot για τον Βασίλη Μίσιτς και την ΕΦΕΣ. Η διαφορά στους 27 δεν νομίζω ότι μπορεί με αυτές. Η ΕΦΕΣ μετά από 30 λεπτά παιχνιδιού έχει 20 στα 26 δίποντα, 12 στα 24 τρίποντα, 8 στις 8 βολές, 20 ασίστ για μόλις 2 λάθη. Το λένε και υποδειγματική επίθεση, το λένε μια επίθεση μοντέλο. Ο Λάρκιν έχει ήδη σκοράρει 27 πόντους. Και αυτό μπήκε από τον Μόερμαν. Εάν μπήκε και αυτό, τότε νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα πρέπει ήδη, αν δεν το έχει κάνει, να πετάξει λευκή πετσέτα στο παρκέ του Παλάου Μπλαουγκράνα. 57-86, από εκεί που βλέπαμε για περίπου 22 λεπτά ένα αμφίροπο παιχνίδι. Τώρα η ΕΦΕΣ το έχει μετατρέψει σε ένα πραγματικό πάρτι. Προηγείται με σχεδόν 30 πόντους διαφορά. Τρίτο φάουλ του Σιμών. Ο Πέσιτς έξαλλο στον πάγκο τα λέει στους αναπληρωματικούς του. Το Χάγκα πάντως δεν τον έχει επαναφέρει. Νέο κλέψιμο της ΕΦΕΣ, η οποία είναι φανερό ότι θα πάει στο 2-1 με περισσότερη άνεση, με φοβερό στυλ που δεν το περίμεναν ούτε οι παίχτες της ενδεχομένως. Λάρκιν από την κορυφή, 30 η πόντη του Λάρκιν, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ. Ο απόλυτος ηγέτης, ο οποίος δύο φορές δίνει το πλεονέκτημα έδρα στην ΕΦΕΣ, μία φορά στην κανονική περίοδο με 37 πόντους και απόψε της το ξαναδίνει πίσω με 30, γιατί ό,τι και αν γίνει 48 ώρες από τώρα, η ΕΦΕΣ ξέρει ότι θα έχει τον πέμπτο αγώνα την τελευταία ευκαιρία, αν της χρειαστεί, για να πάρει την πρόκριση μέσα στο γήπεδό της. Στο μεταξύ η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να βάλει ούτε τα lay-up, έχασε ένα οριόλα με μια παράξενη πεντάδα στο παρκέ ο Μπέσιτς. Παραλαμβάνω ότι ο Χάγκα κάποια στιγμή τραυματίστηκε, επέστρεψε όμως. Τώρα μετά από ώρα η Μπαρτσελόνα με τον Σεραφέν βρίσκει δύο πόντους. Είναι πολύ αργά όμως, νομίζω, για να ονειρεύεται την Μπαρτσελόνα επιστροφή. Εδώ πάντως ο Ρίμπας κλέβει την μπάλα, στέκεται ο ίδιος στον ευκνιδιασμό για 3-62-89, αμέσως time out από τον Αταμάν, που δεν θέλει να αφήσει ούτε καν την πιθανότητα υποψίας στην Μπαρτσελόνα. Εδώ ο Ρίμπας κλέβει την μπάλα από τον... Ποικιλία σε ταινίες, την αγαπημένη σου μουσική με ασύρματα ηχεία και ακουστικά, αλλά και βίντεο από τα πιο δημοφιλή social media. Ζήσε την εμπειρία WinVision σε ένα κατάστημα Win και στο win.gr. Η μάχη της βραδιάς πάντως γίνεται στην Βιτόρια, όπου η CSKA προηγείται με 8. 2 λεπτά πριν το τέλος, 79-71 της Μπασκόνια, και μοιάζει και αυτή έτοιμη να ξαναπάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρας. Ο Μόερμαν δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Σίμων κερδίζει τη μάχη από τα χέρια του Σεραφέν, που γλίστρησε η μπάλα. Και
εδώ, ο Σεραφέν δεν μπόρεσε να την κρατήσει. ...72-79 τώρα στην Βιτόρια το σκορ. Σίμον χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Αυτή πέφτει όμως στον Ντάνστον, ο οποίος δεν χρειάζεται καν να σηκωθεί από το έδαφος για να σκοράρει. Την αφήνει στο καλάθι. 62-91, πάλι στους 29 η διαφορά είχε πάει νωρίτερα και στους 32. Κλέβει την μπάλα η ΕΦΕΣ, ανοιχτό γήπεδο. Δεν τη δίνει σε κανέναν ο Μίσιτς. Τελειώνει ο ίδιος τη φάση για να πάει στους 14 πόντους σε μια πολύ καλή βραδιά και για τον Βασίλη Μίσιτς, ο οποίος έχει 14 πόντους, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα. Λάρκιν που μοιάζει να παίζει μία ταχύτητα πάνω από όλους τους άλλους. Θα συμφωνήσω με ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Μιχάλης Κακιούζης που παρακολουθεί τη μετάδοση και είναι πολύ σωστό το σχόλιο του. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Ο Μιχάλης το αποδεικνύει κάθε βράδυ ότι το μπάσκετ που ξέρει αλίμονο δηλαδή. Ενώ η διαφορά είναι στους 33 τώρα, 62-95, ότι η ΕΦΕΣ χρησιμοποιώντας αυτό το κοντό σχήμα και με τον Λάρκιν και με τον Σίμον και με κάποιον άλλον τρίτο κοντό στο παρκέ των Μίσιτς, ταυτόχρονα έχει εγκλωβίσει την Μπαρτσελώνα και δεν έχει απάντηση ο Πέσιτς σε αυτό το σχήμα. Πάντως επαναλαμβάνω ότι μου προξενεί εντύπωση η παρατεταμένη παρουσία του Χάγκα στον πάγκο. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα με το πόδι του εκεί που τραυματίστηκε ή ο Πέσιτς τον έχει ξεχάσει πολύ απλά, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. 62-95 Σίγκλετον παίρνει το σουτ. Ούτε τώρα. Εύκολο rebound για τον Πλάις. Ο άνθρωπος ορχήστρα, ο Σέιν Λάρκιν, με 5 στα 5 δίποντα, 6 στα 7 τρίποντα, 2 στις 2 βολές και 30 πόντους. Συν 3 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο, μόνο ένα λάθος. 35 στο ranking. Νόερμαν, Λάρκιν, ψηλά, δεν μπορεί. Πλάις, να ένα λάθος. Από τον Λάρκιν, ο Ρίμπας στο ανοιχτό γήπεδο. Το lay-up δεν θα μπει. Ο Πλάις παίρνει την μπάλα. Τελευταία 6 λεπτά. Δεν μπορεί να αλλάξει απολύτως τίποτα. Το τελευταίο 7 λεπτό του τρίτης περίοδου ήταν απολύτως καθοριστικό. Τώρα ο Αταμάν έχει ρίξει και τον Μπαλμπάι στο παρκέ για να σιγουρέψει την κυκλοφορία της μπάλας. Ο Μπαλμπάι που δεν είχε παίξει καθόλου. Πούμε να δούμε αν θα βγει αληθινή προφητεία του Αταμάν, ο οποίος βεβαίως η ΕΦΕΣ ακόμη δεν έχει πάει στο Final Four, χρειάζεται άλλη μια νίκη. Αλλά κάποια στιγμή, σαν ύποπτο χρόνο, είπε θα πάρει η ΕΦΕΣ στην Ευρωλίγκα και μοιάζει ένα αστείο έτσι όπως το είπε. Τώρα πια έτσι όπως έχει προχωρήσει η σεζόν, μόνο αστείο δεν μοιάζει. Αν η ΕΦΕΣ πάει στο Final Four για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια, στήρα χρόνια, κανείς δεν ξέρει τι είναι ικανή να πετύχει. Ειδικά αν βρεθεί σε βραδιές σαν αυτή ο Λάρκιν, ο οποίος αποσπά και δικαιολογημένα το υποτικό χειροκρότημα των Καταλανών για την τρομακτική βραδιά του. Πάγκος. Σιγκλέτον. Αλλού για αλλού και αυτός απόψε. Ο Ρίμπας παλεύει ό,τι μπορεί να κάνει. Αλλά σαφώς αν η Μπαρτσελόνα περιμένει από τον Πάου Ρίμπας να αλλάξει αυτόν τον αγώνα, θα περιμένει πολύ καιρό, πολλά βραδιά. Δεν έχει να κάνει με την φιλοτιμία του Ρίμπας. Ο Μόερμαν από την γωνία. Το παιχνίδι έχει γίνει πάνω κάτω τώρα. Απλά περιμένουμε διαδικαστικά το τέλος. Την ίδια ώρα που στην Μπασκόνια η διαφορά έχει πέσει στους 4 ένα λεπτό πριν το τέλος, αλλά η ΤΣΣΚΑ μοιάζει ικανή και έτοιμη να κάνει και αυτή το break στο break. Δύο ομάδες που έχασαν το πλεονέκτημα έδρας την περασμένη Παρασκευή το παίρνουν πίσω απόψε. Σίγουρα όμως δεν θα συζητηθεί τόσο πολύ το διπλό της ΤΣΣΚΑ στην Μπασκόνια, όχι ότι είναι ίσονος σημασίας. Σημαντικό, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Ιτούδη, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ η διαφορά των 33 πόντων και όπου τελικά κάτσει
η διαφορά. Ο Χάγκα δεν μοιάζει να έχει πρόβλημα στον πάγκο. Θα μείνουμε με την απορία γιατί ο Πέσιτς τον πάρκαρε εκεί στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου. Παραλαμβάνω ότι υπάρχει υποψία ότι έχει κάποιο είδους πρόβλημα γιατί τραυματίστηκε κάποια στιγμή και αποχώρησε, αλλά ξαναγύρισε και έπαιξε. Σμίτς που δεν εμφανίστηκε απόψε. Μπλάζιτς που ξεκίνησε και μετά χάθηκε, πετάει την μπάλα όπως εντός χρόνου αλλά πολύ μακριά από το στόχο. Μπαλμπάι με την Εφές να κάνει παρέλαση. Εφές που είχε να νικήσει από το 2011 στη Βαρκελόνη. Δεν έχει πάει πολύ συχνά εκεί. Μάλλον από το 2017, συγγνώμη, είχε κερδίσει το 2017. Η μοναδική φορά που κέρδισε στις 7 επισκέψεις της στην Καταλωνία, 62-97, από τον Άντερσον που επίσης δεν είχε παίξει καθόλου. Τώρα τον έβαλε στο garbage time ο Αταμάν. 62-98, δείτε εδώ, 14-28 τρίποντα για την Εφές. Αταμάν που σίγουρα πήρε περισσότερα ρίσκα στο rotation του απόψε. Στο δεύτερο παιχνίδι για παράδειγμα, μόνο έπαιξε 40 λεπτά. Και τόσο ο Μόερμαν όσο ο Κοντάνσον νικήθηκαν κατά κράτος από τους ψηλούς Μπαρτσελόνα, κάτι που δεν έγινε απόψε. Ο Τόμιτς λίγο προσπάθησε, ο Σίγκλετον ήταν εξαφανισμένος, ο Κλαβέρ αόρατος. Και ο Πλάις βοήθησε πολύ, ήδη γίνεται διψήφιος. Εφές που έχει στους 30 το Λάρκιν και έχει κι άλλους 4 παίχτες με 10 ή περισσότερους πόντους, μόλις έφτασε τους 100, θυμίζοντας εκείνο το αξέχαστο, τον αξέχαστο ημιτελικό στο Μιλάνο που την είχε σαρώσει με τον Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ τότε με ένα ανάλογο σκορ με μια διαφορά σχεδόν 40 πόντων. Μοιάζει πάντως απίστευτο το σκορ καθώς είναι 38 για την Εφές. Μια από τις μεγαλύτερες εντός έδρας ήττες στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, ίσως και μεγαλύτερη, θα χρειαστεί να το ψάξουμε. Δείτε εδώ, 62-100. Να, ο απόλυτος στάρ του αγώνα. Μπαρτσελόνα δεν βάζει πλέον καλάθι ούτε με βολές ούτε με τίποτα. Είχε βάλει 50 πόντους στα 22-23 λεπτά του παιχνιδιού και έχει τώρα 62. Μεταξύ στην Βιτόρια, όπου σίγουρα το μάτς είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό που παρακολουθούμε εδώ. Η Τσέσκα νίκησε 84-77 και ξαναπήρε πίσω το χαμένο πλεονέκτημα έδρας. Να, ο Ρίμπας προσπάθησε όσο περισσότερο μπορούσε, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι αν η Μπαρτσελόνα περιμένει να πάει στο Final Four με καλύτερο του παίκτη το Ρίμπας, θα περιμένει πολλά τέρμινα. Μπλάζιτς
παίζει μαμπού του. Δεν υπάρχει δεύτερος, 63 η Μπαρτσελόνα. Σκοράρει με το σταγονόμετρο, έχει βάλει 6 σε αυτή την περίοδο και έχει δεχτεί ήδη 16. Κάπως έτσι, σε αυτό το κομμάτι των play-offs, στον τρίτο αγώνα, κέρδισαν μόνο φιλοξενούμενοι και οι τέσσερις, κάτι που έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια, να κερδίζουν 4 παιχνίδια οι φιλοξενούμενοι. Νομίζω ότι έχει να συμβεί, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από τον Μάρτιο του 2011, την ίδια βραδιά, που ο Μεν Παναθηναϊκός έκανε break σε αυτό το γήπεδο, στην Μπαρτσελόνα, στον δρόμο για το Final Four της Βαρκελόνης. Ο δε Ολυμπιακός δεχόταν ένα οδυνηρό break στο ΣΕΦ από την Σιένα, με τις δύο σειρές να τελειώνουν υπέρ των ομάδων που νίκησαν. Από τότε έχει να γίνει αυτό το 4 στα 4, να κερδίσουν δηλαδή 4 φιλοξενούμενοι. Στα δεύτερα παιχνίδια κέρδισαν 3, αλλά έσωσε την τιμή των γηπεδούχων η Ρεάλ. Εδώ μια όμορφη φάση στον αέρα, με τον Μπαλμπάι να απογειώνεται για το κάρφωμα και να τον σταματάει η άμυνα της Μπαρτσελόνα. Η διαφορά στους 35. Πλάις. Ό,τι γίνεται πλέον δεν έχει σημασία. Παίζουν παίχτες που έρχονται βαθιά από τον πάγκο των δύο ομάδων. Η αναπληρωματική γενικότερα, πάγκος. Χωρίς πόντο απόψε ο Κέβιν Πάγκος. Σμιτς. Πάγκος βρίσκει κλειστή την εσωτερική από τον Μπαλμπάι. Ακόμη και τώρα οι παίχτες ΕΦΕΣ παίζουν άμυνα. Αν και νομίζω ότι τη νίκη τους τη δίνει ξεκάθαρα η τρομακτική επιθετική τους. Ο τρομακτικός επιθετικός ρυθμός που είχαν απόψε σε όλο το διάστημα του αγώνα. Ξεκίνησαν ζεστοί, έβαλαν 26 πόντους στην πρώτη περίοδο, 26 στη δεύτερη, 32 στην αποθεωτική τρίτη, και τώρα που παίζουν χαλαρά και όλα έχουν κρυθεί, έχουν βάλει 16 σε αυτήν. Δεν είναι και λίγοι εδώ που τα λέμε. Ένα ακόμη καλάθι και μερικοί φίλοι της ΕΦΕΣ στην εξέδρα, η διαφορά στους 37, 65, 102, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη ως τώρα. Ο Λάρκιν βεβαίως θα γνωρίσει την αποθέωση του MVP, όχι απλά του MVP, ενός παίκτη ορχήστρα που έκανε τα πάντα στο παρκέ. Ο Κούριτς βάζει ένα τρίποντο. Σκοράρε 12 πόντους, αλλά δεν πόνεσε την άμυνα της ΕΦΕΣ. 68-102 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Πέσιτς ξέρει ότι πλέον το πλεονέκτημα της ομάδος του πήγε περίπατο. Αυτό που έκανε στην Κωνσταντινούπολη δεν μπόρεσε να το επαναλάβει στην Βαρκελόνη.